Ο βασικός σκοπός που συγκαλέσαμε αυτή τη συνάντηση είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, γιατί ακούγονται πολλά τώρα τελευταία στα μέσα, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το νοσοκομείο κλείνει, έχει προβλήματα λειτουργίας, κινδυνεύουν οι ασθενείς, υπάρχουν εφημερίες που δεν εφημερεύουν όλες τις ειδικότητες και δεν ξέρει τελικά τι να πιστέψει. Σκοπός ήταν να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούσατε λίγο πολύ από το διοικητή, αλλά θα ακούσουμε και άλλα πράγματα, ίσως λεπτομέρειες δηλαδή, για να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε ο Δήμος, οι διάφοροι φορείς, προς την επίλυση αυτών των προβλημάτων που αφορά όλο τον κόσμο του νομού μας και ιδιαίτερα τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί θα μιλήσω μόνο για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν θα αναφερθώ στα άλλα νοσοκομεία, που είναι επίσης προβλήματα και αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι άλλοι θα ενδιαφερθούν γι' αυτό. Έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι, όπως το ανέφερε και ο κύριος διοικητής, ότι έχουμε έλλειψη προσωπικού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βεβαίως είναι ένα πρόβλημα. Μπορούμε να το επιλύσουμε. Ζητάμε κάθε μέρα καινούριο προσωπικό. Δυστυχώς δεν το παίρνουμε με ευκολία. Υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες έχουν λήξει και πρέπει να ανανεωθούν ή πρέπει να παρθούν νέα. Χρειάζεται καθυστέρηση. Κάπου εκεί είμαστε. Υπάρχει μείωση των εφημεριών, των χρημάτων που διατίθεται για τις εφημερίες των γιατρών. Αποτέλεσμα, να μην μπορούν να εφημερεύουν καθημερινά όσοι γιατροί θα έπρεπε να εφημερεύουν. Δημιουργείται κίνδυνο στη λειτουργία του νοσοκομείου. Ποιος θα έλεγε όχι. Ευτυχώς δεν έχει δημιουργηθεί κανένα τύχημα για να μας τραβάνει. Όμως είναι γεγονός και οι διευθυντές των κλινικών το γνωρίζουν πολύ καλά ότι ζητάμε να εφημερεύουν κάποιοι γιατροί, όμως δεν επιτρέπεται λόγω των χρημάτων που διατίθεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι συνάδελφοι, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, δίνουν ό,τι μπορούν και, και καμιά φορά παραπάνω τις δυνάμεις τους για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν θέλει κανείς μας να κλείσει το νοσοκομείο. Πολύ δε περισσότερο εμείς που εργαζόμαστε μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι, με αυτή την έννοια, θα θέλαμε να γίνει κατανοητό από όλους ότι το πρόβλημα αυτό που είναι γενικότερα δεν αφορά μόνο τα νοσοκομεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι ζούμε σε μια, σε μια εποχή κρίσης και η κρίση δεν μπορεί να μην έχει επηρεάσει και τον τομέα της υγείας. Εμάς τους ίδιους, αλλά και τους ασθενείς που έχουν ανάγκη από εμάς. Έτσι, με αυτή την έννοια, θα ήθελα να τοποθετηθείτε ο καθένας από τη μεριά του ό,τι νομίζει, πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και όλοι μαζί να προχωρήσουμε στην επίλυσή τους χωρίς να υπάρχουν διαρροές, γιατί έτσι δεν πετύχουμε τίποτα. Εγώ ευχαριστώ την εισήγηση. Εύχομαι να υπάρξουν και άλλες εισηγήσεις, προτάσεις, που στο τέλος θα τις ψηφίσουμε και θα τις ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα περίμενε κανείς απόψε ότι εδώ θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι. Διότι ένα τέτοιο θέμα, όπως το νοσοκομείο που, μας αφορά όλους, αφορά όλο τον ομό Λαστείου, έπρεπε να υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος. Εμείς κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα. Όμως η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι στην υγεία και στην παιδεία έπρεπε να έχει μια διαφορετική αντίληψη, υγεία και η παιδεία. Για το νοσοκομείο μας τώρα, πρέπει να κάνουμε να γίνει κατανοητό από όλους τους αρμόδιους ότι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου παίζει, είναι ένα νομαρχιακό νοσοκομείο. Αφορά όλο τον νομό Λαστείου. Εξυπηρετεί όλο τον νομό Λαστείου πέρα από τον Αγίου Νικολάου. Πρέπει λοιπόν να γίνουν εκείνες οι στοχευμένες ενέργειες ούτως ώστε το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου να επανδρεθεί με το προσωπικό που είναι απαραίτητο ώστε να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Το νομαρχιακό αυτό ρόλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο να προσθέσω. Να δώσουμε το λόγο να κοστίσει. Ειδικότεροι θα πιστεύω ότι θα κάνουν και προτάσεις ούτως ώστε να στοχεύσουν τη λύση του προβλήματος. Κύριε Γερμανά, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να δω και να μιλήσω για το θέμα της νοσοκομειακής περίθαλψης και σε επίπεδο της πόλης μας, αλλά και στο επίπεδο του νομού μας. Τι έχει ο νομός μας από νοσηλευτικές δομές. Έχει ένα νοσοκομείο βάσει του οργανισμού που λέγεται νοσοκομείο, είναι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και έχει και τρία νοσοκομεία κέντρα υγείας, της Νεάπολης, της Ιεράπετρας και της Θείας. Τώρα όλα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε ένα ενιαίο σχήμα. Ποια είναι η θέση, η χωροταξική του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Αν δει κανένας το χάρτη, θα δει ότι βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής που περιλαμβάνει τον νομό Λασιθίου, το οροπέδιο του Λασιθίου και ένα τμήμα του νομού Ηρακλείου μέχρι τα Μάλια,
Και είναι όλη αυτή η περιοχή την οποία καλύπτει και υγειονομικά περιστατικά τα οποία έρχονται από αυτές τις περιοχές. Η μεγαλύτερη απόσταση, ας πούμε, από τις άλλες πόλεις, η απόσταση της Ιεράπετρας είναι περίπου 40-45 λεπτά, η απόσταση της Σιτίας είναι μία ώρα και 5 λεπτά και 10 λεπτά, και του Οροπεδίου είναι 50 λεπτά περίπου, των Μαλίων είναι 30 λεπτά, δηλαδή είναι σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει έγκαιρα την πληθώρα των περιστατικών που μπορούν να προέρχονται από όλες αυτές τις περιοχές. Τι διαθέτει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου? Διαθέτει αρκετά τμήματα και αρκετές κλινικές, είπε και μερικά πράγματα ο διοικητής του νοσοκομείου. Διαθέτει μονάδες οι οποίες δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν σε ένα μέρος που έχει νοσοκομείο. Όπως είναι η μονάδα της εντατικής θεραπείας, όπως είναι η μονάδα του τεχνητού νεφρού, όπως είναι η μονάδα της αιμοδοσίας. Τι σημαίνει η παρουσία αυτών των μονάδων στο κεντρικό νοσοκομείο του νομού Λασιτίου? Σημαίνει ότι πολλά πράγματα που γίνονται, πολλές νοσηρές καταστάσεις που νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο, νοσηλεύονται με μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι διαφορετική η ασφάλεια που έχει ένας ασθενής ο οποίος χειρουργείται σε ένα νοσοκομείο το οποίο διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας, που αν κάτι γίνει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου θα μπορέσει μετά βγαίνοντας άμεσα να νοσηλευτεί στη μονάδα της εντατικής θεραπείας, και είναι άλλο αν δεν υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας και μπαίνει στο ασθενοφόρο μετά κακή κακώς να τρέχει σε όλη την Κρήτη να ψάχνουν να βρουν πού υπάρχει μονάδα κρεβάτι αδιανό για να νοσηλευτεί. Είναι άλλη η δυνατότητα ενός νοσοκομείου το οποίο έχει μονάδα αιμοδοσίας με 150 φιάλες μονάδες αίματος να αντιμετωπίσει κάτι που θα γίνει στραβά σε ένα χειρουργείο, ένας αρχίσει αιμορραγή ακατάσχετα, και είναι άλλες οι δυνατότητες με 150 μονάδες και είναι άλλες οι δυνατότητες με 10 μονάδες ή 15 που έχουν τα πιο μικρά νοσοκομεία. Είναι δηλαδή διαφορετικές οι δυνατότητες του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου από ό,τι είναι στα νοσοκομεία κέντρα υγείας της περιοχής μας. Τι προβλήματα υπάρχουν τώρα στα... Τι έχει καταρχάς τα υπόλοιπα νοσοκομεία κέντρα υγείας? Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και της Σιτίας βασικά έχουν παθολογική κλινική, καρδιολογική, κάνουν όμως και χειρουργικές επεμβάσεις. Και παρέχουν σε μεγάλο βαθμό πρωτοβάθμια περίθαλψη και σε μικρότερο βαθμό μέσω του κέντρου υγείας τους και σε μικρότερο βαθμό νοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση αυτό το σχεδιασμό που υπάρχει, είναι πολύ εύκολα καταλαβαίνει κανένας ποια είναι η καρδιά της νοσηλευτικής περίθαλψης στο νομό Λασιθίου και τι είναι αυτό που πρέπει πάση θυσία, ακόμα και στη σημερινή εποχή, να μπορέσει να κρατηθεί όρθιο. Εάν αυτή η καρδιά σταματήσει να λειτουργεί, θα σταματήσει να λειτουργεί όλη η νοσηλευτική περίθαλψη στο νομό Λασιθίου. Θα λέμε ότι υπάρχουν μικρά νοσοκομιάκια, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και σε δεύτερη φάση θα κλείσουν και αυτά. Λοιπόν, τα προβλήματα που έχουν τώρα όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιοχής μας προέρχονται από δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουν διακοπεί τελείως οι διορισμοί, με αποτέλεσμα όσοι συνταξιοδοτούνται, όσοι φεύγουν, ας πούμε, δεν αναπληρώνονται και φιλορροούν δηλαδή από πλευράς προσωπικού και ιατρικού προσωπικού και του υπόλοιπου προσωπικού χωρίς να αναπληρώνονται. Και θα συνεχίσουν να φιλορροούν γιατί αυτές είναι οι μνημονιακές δεσμεύσεις. Επίσης, οι μνημονιακές δεσμεύσεις είναι ότι πρέπει τα κονδύλια που διαθέτονται στα νοσοκομεία να περιορίζονται στο μέγιστο βαθμό. Εάν προσθέσει κανένας σε αυτά τα δύο προβλήματα, το ότι ο ΕΟΠΗ που φτιάχτηκε ήταν ένα θνησιγενές μόρφωμα, το οποίο δεν έχει καταφέρει και στην δύσκολη κατάσταση δηλαδή που περνάει η Ελλάδα να έχει τους απαιτούμενους πόρους ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και τα νοσοκομεία,
καταλαβαίνει κανένας ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο που μέσα σε αυτό έχουν βρεθεί τώρα τα νοσοκομεία και προσπαθούν να λειτουργήσουν. Τι γίνεται τώρα. Όταν θα αναφερθώ έτσι στα επιμέρους, στα προβλήματα ας πούμε, που έχουν τα επιμέρους, τα μικρότερα νοσοκομεία του νομού μας από πλευράς προσωπικού. Είναι γνωστό σε όλους το πρόβλημα που υπάρχει στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου της Σιτίας, όπου δεν έχει καρδιολόγο. Δεν έχει καρδιολόγο και ο βασικός λόγος που δεν έχει καρδιολόγο είναι ότι δεν θέλει κανένας να πάει και να υπηρετήσει ως καρδιολόγος στο νοσοκομείο της Σιτίας. Αυτό είναι ο λόγος. Έχουν προκηρυχτεί 7 φορές θέσεις επιμελητών, δεν έχει πάει κανένας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει πάει κανένας. Που δεν έχει προσωπικό αυτή τη στιγμή. Παραιτήθηκε χειρούργος. Άλλος χειρούργος έχει αποσπαστεί, άλλος θέλει να φύγει, μένει μάλλον μόνο ένας χειρούργος. Κάποιος παθολόγος έχει προβλήματα υγείας, υπάρχει ένας ακτινολόγος, ένας επικουρικός έφυγε και ο ακτινολόγος που υπάρχει εκεί έχει κάνει τα χαρτιά του για να φύγει. Κάποιοι ορθοπαιδικοί έχουν κάνει τα χαρτιά τους για να φύγουν. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που σε σύντομο χρονικό διάστημα οδηγεί το νοσοκομείο της Σιτίας σε πλήρη αποδυνάμωση. Αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Έφυγε ένας παθολόγος, έχουν πρόβλημα με την παθολογική κλινική, δεν καλύπτουν τις εφημερίες τους. Έφυγε ο γυναικολόγος, δεν μείνανε από γυναικολόγο. Προσπαθούν έτσι με κάποιες μετακινήσεις, ας πούμε, παθολόγου από το νοσοκομείο της Νεάπολης να καλύψουν κάποια κενά. Και τι γίνεται τώρα. Όλοι αυτοί ζητάνε από το κεντρικό νοσοκομείο να τους λύσει το πρόβλημα της τελέχωσής τους. Δεν το ζητάνε από το Υπουργείο να κάνει προσλήψεις. Στρέφονται στο κεντρικό νοσοκομείο να γίνουν οι απαραίτητοι επενδυτικοί που θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν από το κεντρικό νοσοκομείο. Τι δυνατότητες έχει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου να βοηθήσει τα άλλα νοσοκομεία. Από πλευράς δυνατότητας να προσφέρει το τακτικό του έργο το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου είναι οι γιατροί επαρκής, θα έλεγα, πλην λίγων περιπτώσεων. Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με το νοσηλευτικό προσωπικό. Από πλευράς εφημεριακής κάλυψης του νοσοκομείου υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα υπάρχει γιατί υπάρχει ένα περιορισμένο, ένας θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις εφημερίες που μπορεί να κάνει κάποιος γιατρός, το οποίο είναι περιορισμένο. Λέει, ας πούμε, ότι είναι συγκεκριμένος και μικρός ο αριθμός των εφημεριών που μπορεί να κάνει και ακόμα πιο μικρός ο αριθμός των ενεργών εφημεριών που μπορεί να κάνει. Με αποτέλεσμα, για να λειτουργεί ένα τμήμα και να καλύπτεται εφημεριακά όλο το μήνα, θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός γιατρών που θα μοιράζεται τις εφημερίες. Επιπλέον, προστέθηκε τώρα, φέτο, ενώ η κατάσταση ήταν οριακή, ας πούμε, μέχρι πέρυσι και πάλι υπήρχε πρόβλημα, προστέθηκε φέτος αυτό που είπε και ο διοικητής, ότι περικόπηκε δραστικά το κονδύλι για τις εφημερίες. Με αποτέλεσμα, κάποιες ειδικότητες να κάνουν πολύ περιορισμένο αριθμό εφημεριών πλέον και και αυτές οι εφημερίες να είναι ετοιμότητες, ουσιαστικά δηλαδή, δεν παίρνουν καθόλου χρήματα από πλευράς εφημεριών και το νοσοκομείο να έχει πρόβλημα εφημεριακής κάλυψης σε αυτές τις ειδικότητες ακόμα περισσότερες μέρες. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής καλύπτεται οι κύριες ειδικότητες, δηλαδή ποιες είναι οι κύριες, δεν είναι οι πιο καλοί γιατροί, οι πιο έξυπνοι γιατροί αυτοί που έχουν αυτές τις ειδικότητες, αλλά είναι οι ειδικότητες που ή αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο όγκο των περιστατικών που έρχονται στο ιατρείο σε πρώτη φάση ή υπηρετούν σε μονάδες που είναι απαραίτητη η συνεχής παρουσία του καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας αυτών των μονάδων.